Πάμε λοιπόν με βάση αυτές τις εικόνες να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των αγροτών της Καρδίτσας, τον κύριο Τζέλα. Καλή σας γνωρίζουμε μέρα, πρόεδρε. Από τις κινητοποιήσεις από παλιότερα. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πρόεδρε, εμείς όλες αυτές τις ημέρες ακούμε όπως και εσείς και περιμένουμε να δούμε τι γίνεται πρώτον με τα πράγματα εκεί πώς είναι, αλλά και με τις αποζημιώσεις που περιμένουμε να μπουν στους λογαριασμούς σας. Ναι, κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Όντως, πριν 15 μέρες υπήρχε ένα ακραίο φαινόμενο. Έπεσε πάρα πολύ βροχή και αυτό οδήγησε στις πλημμύρες. Βέβαια, η αιτία για τις πλημμύρες δεν είναι μόνο το καιρικό φαινόμενο, για να μην γελιάμαστε. Επειδή εμείς εδώ, παρόλο που είμαστε κάμπος, σχεδόν κάθε χρόνο αρκετά πλημμυρίζουμε. Πρόεδρε, όσο εσείς μας μιλάτε, βλέπουμε εμείς εικόνες από το πώς είναι τώρα. Που μας έστειλε ο κύριος Τζέλας νωρίτερα. Είναι η πραγματική εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή παλαιότερη εικόνα, είναι τωρινή. Ναι, για πείτε μας. Δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που πάθαμε. Ναι. Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει γίνει κανένα αντιπλημμυρικό έργο και συνάμα αρδευτικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να μην πνιγόμαστε το χειμώνα και να ποτίζουμε τα χωράφια μας το καλοκαίρι. Σωστά. Εμείς εδώ αυτό το πρόβλημα έχουμε. Ναι. Το καλοκαίρι δεν έχουμε νερό να ποτίσουμε τις καλλιέργειές μας και το χειμώνα πνιγόμαστε. Και βλέπουμε και το μέγεθος της καταστροφής ποιο είναι στις εικόνες μας. Τώρα τα αποτελέσματα όλων αυτών που σας είπα και εδώ υπάρχουν βέβαια ευθύνες οι οποίες κάποια στιγμή πρέπει να αναζητηθούν. Ποιοι φταίνε για το ότι πνιγόμαστε και εμείς και παντού, δεν είναι μόνο δικό μας το... δική μας πρωτοτυπία αυτό το πράγμα, αλλά να περάσουμε στο μέγεθος της ζημιάς. Καταρχήν χάσαμε ανθρώπινες ζωές, χάθηκαν συνάνθρωποι μας από τις πλημμύρες. Κατά δεύτερον, πλημμύρισαν σπίτια, πλημμύρισαν μαγαζιά στην Καρδίτσα, στην πρωτεύουσα του νομού. Όλα τα μαγαζιά στην πρωτεύουσα του νομού είναι πλημμυρισμένα. Πλημμύρισαν και πάθανε ζημιές. Χάθηκαν ζώα, περίπου 12.500 εγωπρόβατα, 500 βοηθοί, σύμφωνα με τις καταγραφές που έχει κάνει ο ΕΛΓΑ. 30.000 μελισσοσμήνοι και βέβαια τεράστιες εκτάσεις με καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμπουκιού, μυδικής, πιπεριές, οπωροκυπευτικά και όλα αυτά. Κύριε Τζέλα, πάντως όσο μας μιλάτε, εμείς βλέπουμε την εικόνα και τη βλέπουμε στο σύνολο της οθόνης, δεν χωράει το μυαλό μας τι έχετε πάθει. Δηλαδή μπορούμε να το αντιληφθούμε. Ξέρετε, βλέπουμε τις εικόνες και μπορούμε να το πιστέψουμε. Να το δείτε μόνοι σας, κύριε Σιμόπουλε, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Πραγματικά η εικόνα δεν δείχνει ακριβώς το μέγεθος. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Μόνο αν θα έρθετε να περπατήσετε εδώ και αν δείτε το τι μυρίζει μέσα, γιατί όλα αυτά τα χωράφια τα πλημμυρισμένα έχουν και μίση. Τώρα έχουν κατέβει. Εμείς τώρα δείχνουμε, μισό λεπτό, δείχνουμε τώρα κάτι πλημμυρισμένες εκτάσεις. Έχουν κατέβει, τα νερά έχει μείνει λάσπη δηλαδή, ή ακόμα παραμένουν σε κάποια σημεία. Σε κάποια χωράφια υπάρχει ακόμα νερό, βέβαια λάσπη είναι παντού. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά, αν βλέπετε, γιατί εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή, ναι, ναι. Αλλά αν βλέπετε αυτά με βαμβάκι που είναι μαύρα, ναι. Αυτό το βαμβάκι δεν πρόκειται να μαζευτεί. Και βέβαια, πρόεδρε, τώρα έρχεται και χειμώνας, έτσι. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια δύσκολη εκ των πραγμάτων περίοδο. Κυρία Γκαντώνη, αυτό λέω ότι εμείς αυτή την εποχή, δηλαδή εδώ, αυτές τις μέρες, αν δεν γινόταν αυτό το πράγμα, θα μαζεύαμε το βαμβάκι, θα το πουλούσαμε ή το καλαμπόκι ή τη μυθική. Συγγνώμη, και θα παίρναμε χρήματα για να ζήσουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε επί ξύλου κρεμάμενοι.